Κύριε Λαμπρούλη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού. Καλημέρα. Κύριε Λαμπρούλη, να ξεκινήσουμε από τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και θα περάσουμε και στην εσωτερική επικαιρότητα. Άκουγα το πρωί την κυρία Λιάννα Κανέλη σε ένα άλλο τηλεοπτικό σταθμό, στο Sky, η οποία υπενθύμιζε ότι δηλώσεις όπως αυτές που ακούμε τις τελευταίες ημέρες, ιδίως χθες και σήμερα, από την τουρκική πλευρά, δεν είναι καινούργιες, είναι μια παλιά ιστορία. Σωστά το υπενθύμιζε, ακριβές είναι αυτό. Ωστόσο, υπάρχει τον τελευταίο καιρό μια γενικευμένη ανησυχία γύρω από τον ρόλο της Τουρκίας γύρω στην περιοχή της, εξαιτίας και της εισβολής της στη Συρία και της στάσης της στην Κύπρο, αλλά κυρίως και εξαιτίας της μεγάλης ανοχής την οποία η διεθνής κοινότητα δείχνει απέναντι σε αυτές τις επιδιώξεις της. Πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά? Κοιτάξτε, η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι γνωστή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες τώρα. Βεβαίως το τελευταίο διάστημα, αν θέλετε τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες και το τελευταίο διάστημα πιο συγκεκριμένα, έχει ενταθεί πίεση, να το πω έτσι, απέναντι και στην Ελλάδα ή στην κατεύθυνση προβολής των θέσεων της Τουρκίας και των επιδιώξεών της. Δεν είναι λοιπόν κάτι το νέο. Το ζητούμενο είναι ποιος δίνει την δυνατότητα αυτή στην Τουρκία προκειμένου να δημιουργεί ή να εντείνει τις εντάσεις, να αυξάνει τις εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες και όχι μόνο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Και πίσω από όλη αυτή την ιστορία κρύβονται βεβαίως οι επιδιώξεις της ίδιας της Τουρκίας, της ίδιας της αστικής τάξης στην ευρύτερη περιοχή και της Νότιας Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής και σε ό,τι αφορά βεβαίως το Αιγαίο, να ηγείρει ζητήματα, να διεκδικεί στη βάση των εξελίξεων των τελευταίων ετών και ειδικά του τελευταίου διαστήματος με τη Συρία και στην ευρύτερη περιοχή, τις εντάσεις και τις, στα πλαίσια των ανταγωνισμών μεταξύ μεγάλων υπερελιστικών κρατών για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών, δρόμους μεταφοράς των φυσικών πόρων, εμπορευμάτων κτλ. Και βεβαίως η αστική τάξη της Τουρκίας διεκδικεί με κάθε τρόπο μέρος, τμήμα αν θέλετε, αυτής της, αυτών των διεκδικήσεων, αν θέλετε, αυτών των επιδιώξεων. Και βεβαίως απέναντι στη χώρα μας η Τουρκία δεν εκφράζεται κατά αυτόν τον τρόπο πρώτη φορά. Βεβαίως οξύνει ενδεχομένως κατά περιόδους την αντιπαράθεση, τις διεκδικήσεις της, αλλά και αυτό αέρα στα πανιά σε αυτή την πολιτική, αν θέλετε, απέναντι στη χώρα μας, την δίνουν μάλλον οι ίδιοι οι σύμμαχοι, οι οποίοι κατά τα άλλα παίρνανε κυρώσεις και τις ανερούσανε, δείτε Συρία, Ηνωμένες Πολιτείες, θέλω να πω, και Ευρωπαϊκή Ένωση, περιορίζονται απλώς και μόνο σε κυρώσεις δευτερεύουσας ή τριτεύουσας σημασίας, ενώ η ίδια η Τουρκία έκανε την εισβολή στη Συρία, κατέχει πλέον τμήμα ή ελέγχει τμήμα αυτής της χώρας, πολύ δε περισσότερο αν πούμε για την Κύπρο, με την ιστορία που υπάρχει βεβαίως για την κατοχή τμήματος της Κύπρου και αν θέλετε με βάση τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων μηνών σε ό,τι αφορά την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και γίνεται λόγος για την ΑΟΣ με τα τρυπάνια, με το γιαβούς και πάει λέγοντας. Και βεβαίως αυτό, αυτές οι ενέργειες της Τουρκίας δεν είναι μονομερείς, δεν είναι δηλαδή από μόνη της. Η αέρα στα πανιά σε αυτή την πολιτική, όπως είπα και πριν, σε αυτή την τακτική της Τουρκίας δίνουν οι ίδιοι οι σύμμαχοι κατά τα άλλα, που εμείς ως χώρα, Αμερικάνοι δηλαδή και Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι, για τους οποίους μάλλον εμείς δίνουμε γη και ύδωρ και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με την παρούσα, μετατρέποντας τη χώρα σε μια απέραντη νατοϊκή βάση. Και βεβαίως αυτό καταδεικνύει ότι οι σύμμαχοι, κατά τα άλλα σύμμαχοι σε εισαγωγικά, κόπτονται περισσότερο πώς θα προωθήσουν τα συμφέροντα των δικών τους μονοπωλιακών ομίλων, οι οποίοι σφάζονται στην περιοχή, και βεβαίως αυτοί που θα πληρώσουν και πληρώνουν την ύφη είναι οι λαοί. Ανάμεσα σε αυτούς ενδεχομένως, και εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια προειδοποιώντας το λαό,
και απευθυνόμενοι και στις εκάστοτε κυβερνήσεις, να πάρουν μέτρα όχι φυσικασμού, όπως ακολουθούσαν και ακολουθούν, αλλά ετοιμασίας και προετοιμασίας και ενημέρωσης κυρίως του λαού για τις εξελίξεις. Κύριε Λαμπρούλη, θα θέλαμε και ένα σχόλιο δικό σας με αφορμή το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει δείξει αρκετά δείγματα γραφής και σε οικονομικό επίπεδο, με πιο πρόσφατο την αναβάθμιση της χώρας μας από τον οίκο Standard & Poor's, αλλά ταυτόχρονα και την αποπληρωμή μέρος του δανείου που είχε χορηγήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προς την Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης, και παράλληλα και μια σειρά από μέτρα θετικά και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους φορολογουμένους που έχουμε δει με βάση τα όσα έχουν διαρρεύσει για το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Πώς τα κρίνετε όλα αυτά, πώς τα χαρακτηρίζετε? Κοιτάξτε, ναι, σε ό,τι θετικά φορά, κοιτάξτε, η πολιτική της κυβέρνησης, εμείς το λέγαμε και προεκλογικά, και αποδεικνύεται σε μια σειρά από νομοσχέδια που ήδη έχουν ψηφιστεί. Βεβαίως το φορολογικό μένει να το δούμε στην τελική του μορφή και πώς θα διαμορφωθεί, για να πούμε και 100% την άποψή μας. Από εκεί και πέρα όμως, η πολιτική που φορτώνει τα βάρη στο λαό, που τσακίζει συνεχώς δικαιώματα και φορτώνει τα βάρη είτε φορολογικά και κυρίως οικονομικά στη βάση μάλλον της φορολογικής αφέμαξης του λαού μας, συνεχίζονται και με το προσχέδιο, αν θέλετε, και με τον προϋπολογισμό κατ' επέκταση το 2020. Θα έχουμε μία από τα ίδια. Οι στόχοι δηλαδή για ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα θα συνεχίσουν, με το λαό να βάζει όλο και πιο βαθιά το χέρι στη ζέπη. Με μια άδικη φορολογία για το λαό, και από την άλλη μεριά, σε μια σειρά από νομοσχέδια που έχουμε πλέον στην πράξη και μπορούμε να πούμε, να το πω έτσι, η επιστροφή στην κανονικότητα και περίφημη βιώσιμη ανάπτυξη, που έχει να κάνει με την ανάπτυξη του ίδιου του συστήματος, δηλαδή την καπιταλιστική ανάπτυξη, ως προϋπόθεση έχει το τσάκισμα συνεχώς και την επιδείνωση των όρων ζωής, διαβίωσης, αν θέλετε, των δικαιωμάτων του κατ' επέκταση της πλειοψηφίας του λαού μας. Και παράλληλα, νέα προνόμια, νέες παροχές, είτε σε χρήμα είτε μέσω ρυθμίσεων, στο μεγάλο κεφάλαιο, στους μονοπωλιακούς ομίλους. Και ο τελευταίος αναπτυξιακός νόμος καταδεικνύει ακριβώς αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται και θα εφαρμοστεί και τα επόμενα χρόνια και από την παρούσα κυβέρνηση. Και μάλιστα αξιοποιώντας η κυβέρνηση παρούσα της Νέας Δημοκρατίας όλο το οπλοστάσιο το νομοθετικό που ψηφίστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πιο πριν από την ίδια μαζί με τον ΠΑΣΟ κτλ. Δηλαδή πέρα τους νόμους των μνημονίων και πάει λέγοντας. Άρα από αυτή την πολιτική η πλειοψηφία των εργαζομένων, ο λαός μας, δεν έχει να περιμένει τίποτα θετικό. Παρόλο τις μικρό, ας το πω έτσι, ενδεχόμενα μικρό ελαφρύνσεις που μπορεί να έχουν, που από τη μια μπορεί να τα δίνει και από την άλλη σου τα παίρνει στο δεκαπλάσιο. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι απέναντι σε αυτή την πολιτική, ο λαός μας θα πρέπει να οργανώσει την πάλη του, την αντίδρασή του, τις διεκδικήσεις του.